Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όσους απολαμβάνουν αυτή την υπέροχη σειρά ή της καλείται Total War Warhammer 2. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Την τελευταία φορά καταστρέψαμε τους Clan Mors και πάμε για καινούριες περιπέτειες σήμερα. Πρώτο μας βήμα. Τι θα ήθελα να κάνουμε, παιδιά? Θα ήθελα καταρχάς να κινήσουμε εξέγερση σε αυτή την περιοχή. Οπότε θα βγάλω τον στρατό εδώ. Αν εμφανιστεί εδώ κάποιος Rebel, έχουμε τον στρατό από εδώ να τον αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θα στείλω αυτόν εδώ λιγάκι πιο πάνω. Να τον βάλω στην πόλη Γιάτεκ. Αν εμφανιστεί κάπου εδώ, θα τον αντιμετωπίσουμε με αυτόν. Καιρός να αρχίσει να πέφτει μείον 20 από την εμφάνιση των επαναστατών. Νομίζω το χρειαζόμαστε. Ωραία. Θα βγάλω τον στρατό από εδώ και θα τον βάλω εδώ για αυτή την περίπτωση. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά πιο βόρεια να δούμε τι γίνεται στο Calendar. Αχα, στο Calendar έχουμε, ναι, οκ. Θα έχουμε μάχη στο Calendar. Θα τον βάλω για 50% κάπου εδώ. Δυστυχώς δεν μπορούμε, γιατί δεν ήταν σε... Ναι, οκ, κατάλαβα. Θα τον βάλω κάπου εδώ λοιπόν. Και θα δούμε προς τα που θα πάει. Για στον φέρω λιγάκι εκεί κάτω. Κάπου εδώ θα τον στήσουμε σε ενέδρα. Έχω την εντύπωση ότι θα πάει πάλι στην Tor Sechai. Οπότε θα δούμε. Και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Ο Μέλουιν μας ζητά να γίνουμε αμυντικοί σύμμαχοι. Θα δεχτούμε. Πλέον μπορούμε να δεχτούμε. Προς τα που πήγε ο άλλος εντωμεταξύ. Okay, μπορώ να φτάσω εκεί κάτω με στάση Mars, οπότε θα μπω κάπου εδώ σε στάση ενέδρας. Δεν ξέρω που πήγε ο άλλος, να έχει φύγει, μακάρι να έχει φύγει. Τα οικονομικά μας αρχίζουν και παίρνουν την ανιούσα. Θα φτιάξουμε ένα οικονομικό κτίριο εδώ για εμπόριο. Το Hunting Launch. Το επόμενο βήμα μας είναι να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Σκέφτηκα να επιτεθούμε εδώ στους Lizardmen. Θα δούμε πώς θα πάει. Όχι, δεν θέλω να γίνουμε αμυντικοί σύμμαχοι, αν και θα ήταν αρκετά καλή ιδέα. Εδώ βγήκε ένας επαναστατικός στρατός. Είναι 6 μέσα. Θα περιμένουμε λιγάκι. Okay. Θα περιμένουμε, ναι, θα περιμένουμε λιγάκι. Θα ήθελα να φτιάξω 3 και 2, 5, οκ. Okay. Θα ήθελα να φτιάξω ακόμη 2. Πολύ ωραία. Εδώ έχουν μπει μέσα, είναι σε στάση Mars, οπότε θα την κάνουμε τη μάχη, θα τους επιτεθούμε. Και θα τη δούμε και αυτή τη μάχη. Pyrrhic Victory λέει, έχουν αρκετές βλητικές μονάδες, έχουν, ναι. Οπότε και εδώ θα κάνουμε μάλλον την ίδια τακτική, ελπίζω να έχει κάπου δέντρα. Ώρα να πληρώσω ασφαλώς. Για πάμε. Understood.
Για πάμε εδώ. Για πάμε εδώ. Μας άλλαξαν τα φώτα, παιδιά. Κάνουν και τα μαγικά τους. Κάνουν και τα μαγικά τους. Πάμε. Επίθεση. Φουλ επίθεση. Έλα ο αρχηγός τους να πέφτει. Έλα ρε φίλε, έλα, έλα, έλα. Έλα τέλος μάχης. Έλα τέλος μάχης. Περίεργη μάχη, δεν περίμενα ότι θα νικήσουμε. Για να είμαι ειλικρινής, τρόμαξα κάποια στιγμή. Λέω, οκ, okay, μέχρι εδώ ήταν, χάσαμε. Χρειαζόμαστε υπηκό. Χρειαζόμαστε επιγόντως υπηκό. Επίσης χρειαζόμαστε επιγόντως μερικές μονάδες ακόμη. Αυτοί εδώ που εκρήγγυνται μας έχουν κάνει τεράστια ζημιά. 70, 109, 78. Πέφτουν πάνω μας και σκάνε αυτοί. Μεγάλη ζημιά μας έχουν κάνει αυτοί εδώ. Είχαμε 630 lose. 640. Έναντι χιλίων. A noble victory. Πήραμε ένα καλό loot, θα πάρουμε και την εμπειρία. They must die for order. Lord of the Phoenix... Παράλληλα θα πάρουμε και έναν... δύο μονάδες ακόμη. Δεν ξέρω μήπως θα ήταν καλή ιδέα να φτιάξω κάτι για υπηκό εδώ. Θα το δούμε. Θα το δούμε στον, σε επόμενο γύρο. Για αρχή θα περάσουμε στον επόμενο. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε κάτι για public order, το χρειαζόμαστε. Και κάτι για εμπόριο, medicinal plants, πάρα πολύ ωραία. Εδώ μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτούς. Δεν θα την κάνουμε τη μάχη, για να προχωρήσουμε λιγάκι γρήγορα. Θα πάρουμε την αναπλήρωση. Και τώρα θα πάρουμε την εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία. Να φεύγουμε από εδώ. Θα έρθουμε, παιδιά, θα έρθουμε εδώ πάνω. Χρειάζεται melee defense 4 για spearmen και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόλις έρθουμε εδώ πάνω θα κηρύξουμε τον πόλεμο σε αυτούς. Θα δούμε πώς θα πάει. Εδώ θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε το public order. Ναι. Πάμε. Ωραία, να γίνει η αναπλήρωση πιο γρήγορα. Πάμε στον επόμενο γύρο. Armor συν 10. Από τις τεχνολογίες μας θα δώσω rank, recruit rank συν 2 for Illyrian Ravens. Πάμε.
follow me to glory. A seat of power. Master of Drakes. Θέλω να δώσω λιγάκι public order, θα πάει συν 20. Πάρα πολύ ωραία. The people are restive. Δεν έχουμε χρήματα. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο αφού ανεβάσουμε αυτόν λιγάκι πιο πάνω. Ωραία. Στον επόμενο γύρο θα κηρύξουμε, ή μάλλον δεν θα κηρύξουμε, θα ζητήσουμε από τώρα να διακοπούν οι σχέσεις μας. Και θα σταματήσουμε και το εμπόριο. Ούτως ώστε να γίνουμε εχθρικοί. Πάρα πολύ ωραία. Lord of the Phoenix Court. Επόμενος γύρος. I tire of you already. Εδώ οι Αιγύπτιοι επιμένουν. Επιμένω και δεν ξέρω αν κάνω καλά που δεν δέχομαι. Τα Dark Elves έχουν κάνει κάποιο είδους συνένωση. Τα χρήματα θα τα κρατήσω και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Τα Dark Elves τσακώνονται μεταξύ τους. Ναγκαράιτ. Μάλιστα. Εδώ μπορούμε να ανεβάσουμε το κτίριό μας. Λιγάκι περισσότερο. Θα το βάλω να τρέξει λιγάκι. Leave it. Ωραία, ωραιότατα. Θα πάρω αυτόν τον στρατό, τον φέρω κάπου εδώ, θα τον βάλω σε στάση ενέδρας, σκέφτομαι. Πολύ ωραία. Και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Αυτό εδώ θα ήθελα να το πάρω, αυτό εδώ. Δυστυχώς δεν μπορώ ακόμη. Αυτό θα μας βάλει σίγουρα να μπούμε σε πόλεμο, ναι. Όχι. Δεν είμαι σε θέση για πόλεμο τώρα. Δεν ξέρω για πού το έβαλε. Και πατάει τα εδάφη μας. Ωραία, μπορούμε να φύγουμε από εδώ πλέον και να κατέβουμε προς τα δω. Δεν βλέπω να έρχεται κάποιος. Θα μπούμε σε στάση... Α, δεν μπορούμε να μπούμε σε στάση ενέδρας. Θα κρατήσουμε τα χρήματα, σκέφτομαι. Για να δω. Ναι, θα τα κρατήσουμε τα χρήματα και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Very friendly. Πάρα πολύ καλό αυτό, παρόλο που δεν θέλουμε να έχουμε κάποια σχέση μαζί τους. Εδώ μπορούμε να μπούμε σε στάση ενέδρας, φαντάζομαι. Ναι. Ναι, ας μπούμε.
Εδώ μπορούμε να ανεβάσουμε την πόλη, τα τείχη. Είναι ό,τι επιθυμούσαμε. Θα αισθάνομαι κι εγώ μια επιπλέον ασφάλεια. Και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Ο Τέκλης με την Citadel of Dusk έχει υπογράψει κάποια ειρήνη. Έτσι δεν είναι? Peace, ναι, ωραία. Δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, παιδιά. Θα πάμε να εξερευνήσουμε εδώ το μέρος. Θέλω να είμαστε καλοί στην μάχη. Ή μάλλον έλα εδώ. Πάμε λιγάκι πιο μπροστά. Δεν μπορεί. Συνέξι Public Order, εδώ που είναι, Ισότεξ Trial. Ωραία. Θα ανεβάσουμε αυτό, το οποίο θα μας επιφέρει και έσοδα. Θα ήθελα εδώ να δώσω ένα τοξότη παραπάνω, ίσως. Ναι. Επόμενος γύρος. Να ετοιμάζονται για κάποιο είδους επίθεση αυτή. Καθόλου πιθανό. Και επιτέλους ήρθε η στιγμή να πάμε να εξερευνήσουμε το νησί. Προφανώς θα πάρουμε δωράκι. Close Victory λέει όμως. Αρκετές βλητικές μονάδες. Αυτή εδώ είναι αρκετά δυνατή. Και αυτός είναι αρκετά δυνατός. Θα κάψω όσους μπορώ με τον δράκο μου. Αυτά εδώ θα επιτεθώ με τον δράκο. Πάμε. Πάμε να την κάνουμε τη μάχη. Πάμε. Και ξεκινάμε, πάμε σιγά σιγά. Τον δράκο μας θα τον στείλουμε κάπου εδώ, για να επιτεθούμε από πίσω στα κανόνια τους. Και εδώ τα παιδιά θα έρθουν εδώ. Η Dragon Princess. Μίλια attack, για έλα εδώ. Έλα εδώ που θα μου πεις 50 μίλια attack. Πολύ ωραία. Και ο δράκος μπορεί να έρθει εδώ. Πάμε εδώ. Έλα ο δράκος να κατεβαίνει. Εξαιρετικά. Βασικά μπορείς να έρθεις εσύ εδώ και εσύ να πας εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Από εδώ τι γίνεται. Οκ.
Γιατί ρε άλογα, γιατί πάτε έτσι, γιατί πάτε έτσι. Έλα εδώ. Έλα η Μικαέλ να τους κάψει εδώ όσο μπορεί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έλα εδώ. Για πάμε. Για έλα εδώ. Εδώ πάμε. Τι δεν γίνει, τελικό θα το χάσουμε. Όχι, δεν θα το χάσουμε τελικό. Μπορεί να έρθει εδώ. Εδώ βασικά. Και τώρα μπορεί να έρθει εδώ. Ο δράκος μπορεί να απογειωθεί. Άντε γεια νομίζω τώρα. Οκ, okay, τέλος. Τέλος, τέλος, πάμε. Ο δράκος μπορεί να χτυπήσει αυτούς. Τέλος, έφυγαν. Ξαφανίστηκαν. Ο αρχηγός τους έπεσε πάντως. End battle. Χάσαμε 136. Τα πήγαμε εξαιρετικά, άμα χάσαμε 136. Dragon Princess και Μικαέλα η Superstar της μάχης. Θα πάρουμε το Replenished. Και θα φύγουμε από εδώ και θα έρθουμε εδώ. Θα δώσουμε και στον Ίμρικ. Ωραία, θα του δώσουμε βέλη για τις μονάδες, γιατί νομίζω ότι εξαντλούνται γρήγορα. Έχουμε πάρει 20 χιλιάρικα. Θα ανεβάσουμε Exotic Hot House, θα ανεβάσουμε την Down Light, η οποία είναι λιμάνι. Θα ανεβάσουμε την Soret Trail. Θα ανεβάσουμε τον Bubble Corder. Θα ανεβάσουμε εδώ το που παρέχει Wave Fragments και το οποίο παρέχει πλέον Moon Dragon και Mago. Το χρειαζόμαστε. Έχουμε 10 χιλιάρικα. Θα ανεβάσουμε εδώ την πρωτεύουσα. Μείον 3.200, μας έχουν μείνει 7 χιλιάρικα. Απίστευτο δωράκι τα 20 χιλιάρικα που πήραμε. Απίστευτο δωράκι. Τι άλλο να ανεβάσουμε ρε παιδιά, τι άλλο να ανεβάσουμε εδώ. Ας ανεβάσω αυτό. Που δίνει και growth. Σας έχω ζαλίσει λιγάκι με το growth, αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τη στρατηγική μου. Εδώ σκέφτομαι να φτιάξω κάτι ρε παιδιά για υπηκό. Πραγματικά μετρώει το χέρι μου για να φτιάξω κάτι για υπηκό εδώ. Κάτι ξεκλειδώνει εδώ. Ή κάτι για υπηκό, ή να ξεκλειδώσω αυτό εδώ. Ή να πάρω αυτό εδώ το οποίο ξεκλειδώνει βλητικές βαλίστρες. Vigil Strange και Rage 380. 380 και Missile Straits 139. Θα ήταν καλή ιδέα, ναι. Γιατί δεν θα ήταν καλή ιδέα, πάμε. Πάντα 4 χιλιάρικα. Τέρματα χρήματα, τέρματα δίφραγκα. Τέρματα δίφραγκα, τέρμα.
Και πάμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Dragon Rider. Sail forth. Πολύ ωραία. Σκεφτόμουν να έρθω κάπου εδώ και να αρχίσω να κάνω riding για να προκαλέσω τον εκνευρισμό τους και να μας κηρύξουν τον πόλεμο. Εδώ μπορώ να φτιάξω κάτι για επιπλέον φρουρά. 3 και 3, 6. Και 16 που έχουμε 22 μονάδες και αυτοί έχουν 18 και 11, 19, 29. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει τώρα. Σταμάτησα το επεισόδιο κάποια στιγμή, στη μέση, και το ξεκίνησα μετά από μια ημέρα και πάνω στην φούρια μου ξέχασα να πατήσω εγγραφή, ενώ έκανα κάποιες κινήσεις στο χάρτη, αλλά ευτυχώς δεν πέρασαν αρκετοί γύροι, μόνο 3 γύροι πέρασαν. Το μόνο που έκανα βασικά ήταν να πάρω τον στρατό, τον Ίμρικ, ο οποίος ήταν κάπου εδώ, και να τον φέρω εδώ πάνω. Αυτοί εδώ φοβήθηκαν που ήταν και οι δύο εδώ και ο ένας πάνω γύρισε στην πόλη Serpent Coast. Από φόβο το έκανα. Και είχαμε 2 στρατούς από τα Βαμπύρ εδώ, ένας εδώ και ένας εδώ. Ο ένας από τους δύο μας έκανε πολιορκία στην πόλη Vowls Anvil. Παίρνω τον στρατό του Erethond για βοήθεια εδώ κάτω, φοβήθηκε, έφτασε εδώ, στείλω μια ενέδρα εδώ πάνω όπου βρίσκεται ακόμη ο στρατός. Αυτός φεύγει και έρχεται προς τα δω, τον νικάμε σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα και τώρα κάνουμε την αναπλήρωσή μας και ήταν μια πάρα πολύ εύκολη μάχη ουσιαστικά. Απλά αυτοί που πετούσαν βόμπες μας έκαναν κάποια ζημιά εδώ. Και τώρα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε και τον επόμενο. Έχω στήσει μια ενέδρα εδώ, μήπως θέλει να κατέβει προς τα κάτω. Αλλιώς θα ανέβω σιγά σιγά εγώ προς τα πάνω. Εδώ στην πόλη δεν φοβάμαι πλέον, έχουμε τύχη. Έχουμε τύχη πια. Οπότε δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό, και σκέφτομαι τώρα να επιτεθούμε να κηρύξουμε τον πόλεμο στους Lizardmen. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Έχει 7 μονάδες μέσα και 3-20. Έχουν μονάδες, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν. Δεν έχουν μόνο βλητικές μονάδες, οπότε αυτό θα είναι αρκετά καλό για μας. Και αυτές που έχουν μικρό rage, 50, 60, 70, 80. Οπότε σκέφτομαι να τους αντιμετωπίσω, να κηρύξουμε τον πόλεμο, για πάμε. Δεν θα φωνάξουμε τους συμμάχους. Αυτός φεύγει. Lethal grace given form. Οπότε λέει ότι θα χάσουμε. Πάμε να την κάνουμε τη μάχη όμως εμείς και θα δούμε αν θα χάσουμε ή όχι. Και ο αρχηγός τους. Και αρχίζουμε. Ας φέρουμε λίγο μπροστά του Spearmen. Προβλέπεται εντυπωσιακή μάχη. Οι πτερόσαυροι τους πέφτουν. Για πάμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Ας στείλουμε λιγάκι τον αρχηγό μας εδώ να πολεμήσει, να παλέψουμε λίγο. Death to the
να βοηθήσει λίγα την κατάσταση. Οι Archers μπορούν να βοηθήσουν εδώ. Για να δω. Πιστεύω αντέχουμε, πιστεύω τους έχουμε. Εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εδώ. Εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εδώ. Για πάμε. Οι Τερόσαυροι να φεύγουν από τη μέση. Παρακαλώ πολύ. Πάμε εδώ εμείς. Δύσκολη μάχη. Πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Πάμε. Οι τοξότες μας μπορούν να πάρουν μέρος στη μάχη. Δεν έχουμε άλλη επιλογή πλέον. Πάμε και εδώ. Έλα ρε φίλε, κατέστρεψα τον εδώ να πούμε, έλα. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία και εμείς πάμε εδώ, πάμε κάτω. Έλα, θα γυρίσει ολοκληρωτικά τώρα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ο αρχηγός μπορεί να έρθει εδώ πλέον. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος. Τέλος, τέλος. Πέφτει το ηθικό. Πέφτει το ηθικό και άντε γεια τώρα. Τέλος μάχης. Η πρώτη μάχη στέφηκε από απόλυτη επιτυχία. Είχαμε σχεδόν τα ίδια lose. Θα πάρουμε την αναπλήρωση εμείς. Δυστυχώς δεν δίνει αρκετά μεγάλη αναπλήρωση. Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι μπορούμε πλέον να επιτεθούμε στην πόλη τους. Αποφασιστική νίκη λέει. Summary execution. Ready to serve. Journey. They are... Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα κάνουμε παρέλαση εδώ μέσα. Θα κάνουμε πραγματικά παρέλαση. Δεν θα την δούμε όμως τη μάχη. Θα την δούμε στο επόμενο επεισόδιο για να μην τραβήξει αρκετά αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Να περνάτε καλά. Να βγαίνετε, να διασκεδάζετε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Από μένα, γεια σας.